centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πώς έχουν τα πράγματα με τα ΚΕΤΑ χθεσινά, κύριε Γκαλίτσα? Πώς έχουν τα πράγματα, κύριε Νατσούλη, με μία πρώτη ματιά μπορούμε να πούμε ότι εχθές είχαμε μία πολύ καλή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, έτσι λένε οι πληροφοριστές. Είχατε μία ήρεμη συζήτηση. Ορίστε τάσεις. Ήταν ήρεμη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και από την πλευρά της αντιπολίτευσης για το θέμα το συγκεκριμένο που μιλάμε και από την πλευρά της πλειοψηφίας. Προσπαθήσαμε με επιχειρήματα και εμείς και η πλειοψηφία να δούμε ποιο είναι το θέμα ακριβώς το οποίο δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να λύσουμε. Γι' αυτό, όπως είπατε και στο πρόλογό σας, είπατε ότι έχετε καλή ενημέρωση, ότι 15 του μηνός θα αποφασίσουμε εάν τελικά θα γίνει η εμποροπανήγυρηση ή όχι. Κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Είναι καθαρά θέμα υγειονομικό. Εξετάζοντας 15 Σεπτεμβρίου, ποια είναι η κατάσταση στο νομό, έτσι, δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Σήμερα είμαστε, κύριε Γκαλίτσα, να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά. Σήμερα είμαστε κοντά στα 20-23, κάπου εκεί κειμενόμαστε, 24, από 19 μέχρι 20 εκεί τα κρούσματα την ημέρα. Αυτός ο αριθμός είναι ένας απαγορευτικός αριθμός για να γίνει το πανηγύρι για σας ή είναι ένας αριθμός που ο οποίος δεν λέει πολλά πράγματα, οπότε να το κάνουμε? Αν ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι είναι ένας απαγορευτικός αριθμός, διότι να μην ξεχνάμε και τις στενές επαφές των 24-25 ατόμων τα οποία αυτή τη στιγμή νοσούν στην Καστοριά. Όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Νατσούλη, ο Δήμαρχος έχει αποδείξει στο Άργος τα τελευταία χρόνια και τα δύο χρόνια που συνεργάζομαι μαζί του, έστω και από τη θέση της αντιπολίτευσης, ότι είναι πάρα πολύ υπεύθυνος. Και το Δημοτικό Συμβούλιο και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας έχει τύχει να πάρουμε αποφάσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερο να το ακούμε, γιατί όταν ακούμε έναν σύμβουλο της αντιπολίτευσης να λέει ότι ο Δήμαρχος είναι υπεύθυνος. Βεβαίως και το τονίζω είναι για μια κάτι, ας μην το προσπεράσουμε έτσι, ναι. Βεβαίως και δεν θέλω να το προσπεράσουμε και δεν έχω καμία ιδιοτέλεια για αυτά που λέω. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Έχει αποδείξει ο κ. Κυπαψόγλου τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια που συνεργάζομαι εγώ μαζί του και τα προηγούμενα που ήταν δήμαρχος, από αυτά που έβλεπα στο Άργος, γιατί είμαι δημότης του Άργους, ότι έχει πάρα πολλές υπεύθυνη στάση σε πάρα πολλά σοβαρά θέματα. Αυτή τη στιγμή να σας θυμίσω ότι πέρσι με μια πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο είπε ο κ. Κυπαψόγλου ότι δεν γίνεται το πανηγύρι για λόγους υγειονομικούς. Μάλιστα, ναι. Και το θέμα έκλεισε. Ναι. Φέτος, καθόμαστε τώρα και συζητάμε για το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο, κύριε Ματσούλη? Αυτή τη στιγμή ζούμε μια πανδημία. Βάζω μια παρένθεση εδώ και σας θυμίζω πριν από 1,5 χρόνο που είχα ξαναβγεί στο σταθμό σας. Ναι. Μπορείτε να βάλετε και το ηχητικό. Τι είχα πει? Τότε βγήκαν πολλοί, κατηγορήσαν, λιδωρήσαν, ηρωνευτήκαν. Τα θυμάστε πάρα πολύ καλά. Τότε για την περίοδο των σχολείων, μάλιστα, αν θυμάστε. Ναι, 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 μπράβο, αυτό ακριβώς. Εγώ εκ των πραγμάτων δικαιώθηκα. Και δικαιώθηκε και ο Δήμαρχος που στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε συνταχθεί μαζί μου όσον αφορά τις εκδρομές των παιδιών τότε. Ναι, ναι. Που ήμασταν στα σπάργανα της πανδημίας. Τώρα είμαστε στην καρδιά της πανδημίας, κύριε Νατσούλη. Έχουν αναβληθεί όλα τα φεστιβάλ τα μεγάλα στην Ευρώπη. Έχουν αναβληθεί όλα τα πανηγύρια στην Ελλάδα. Οι Ολυμπιακοί αγώνες γίνανε χωρίς κόσμο. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Θα γίνει η έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα γίνει ο Μήλος των Ξωτικών που είναι τεράστιες εκδηλώσεις. Ακούστε με λίγο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η έκθεση της Θεσσαλονίκης, κύριε Νατσούλη, επειδή είσαι δημοσιογράφος, γίνεται για λόγους πολιτικούς. Δεν γίνεται για άλλους λόγους. Ναι, γίνεται πάντως. Ναι, γίνεται. Ναι. Γίνεται για λόγους πολιτικούς όμως. Μήλος των Ξωτικών. Δεν έχω ενημέρωση για το Μήλο των Ξωτικών αν θα γίνει, αλλά νομίζω ότι είναι κακό παράδειγμα. Όχι, έχουμε και πρόσκληση για να πάμε, όχι απλά θα γίνει. Πολύ ωραία, το δέχομαι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι καλό παράδειγμα να το ακολουθήσουμε. Είναι κακό παράδειγμα. Εμείς ακολουθούμε τα καλά παραδείγματα. Πάντως μας κάνει εντύπωση, ξέρετε τι, κύριε Γκαλίτσα, που δεν υπάρχει ένα απαγορευτικό από πλευράς κυβέρνησης να πει ότι δεν θα γίνουν πανηγύρια. Αφήνει η κυβέρνηση στην διακριτική ευχέρεια των τοπικών κοινωνιών να αποφασίσουν. Αυτό έχουμε καταλάβει. Πάρα πολύ ωραία. Και σας ρωτάω, δεν λέει η κυβέρνηση όχι, δεν θα το κάνετε.
Ωραία, η κυβέρνηση δεν λέει ότι θα το κάνουμε. Ακριβώς. Εάν μετά το πανηγύρι, κύριε Νατσούλη, να μιλήσουμε λίγο και πιο θεωρητικά, που δεν μου αρέσει να μιλάω, μου αρέσει να μιλάω πρακτικά. Αν μετά το πανηγύρι, λέω εγώ τώρα έτσι, έχει η Καστοριά 100 κρούσματα. Μάλιστα. Και έναν θάνατο, η κυβέρνηση τι θα πει. Ναι. Θα πει ότι εσείς αποφασίσατε, ναι. Α, αυτό ακριβώς. Ότι οι ευθύνες σε εμάς. Οι ευθύνες σε εμάς, ναι. Αυτό ακριβώς. Είναι το μπαλάκι των ευθυνών στην τοπική κοινωνία. Αυτό ακριβώς. Θα αρχίσουμε μετά τα τετριμένα της πολιτικής, ότι ατομική ευθύνη και δεν προσέξατε και δεν κάνατε. Έτσι δεν μιλάνε. Έτσι. Από την άλλη, αυτό είναι μια υπόθεση που κάνετε. Αν μετά το πανηγύριο έχουμε 100, τι γίνεται. Και αν μετά το πανηγύριο δεν έχουμε τίποτα, τι γίνεται. Χάνουμε το πανηγύριο και το Άργος 500 χιλιάρικα. Τώρα, άμα το πάμε έτσι, κύριε Νατσούλη, εντάξει. Ας το κάνουμε το πανηγύρι και θα παίξουμε μετά στα ζάρια την υγεία των πολιτών. Μάλιστα. Εντάξει. Άμα το πάμε έτσι. Άρα εσείς πιστεύετε ότι με την χθεσινή απόφαση, δηλαδή να ξανασυνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, είναι μια πρώτη γεύση ότι πάμε για ακύρωση. Κοιτάξτε. Πιστεύετε δηλαδή ότι... Πιστεύετε ότι χθες έγινε ένα βήμα πίσω από τη Δημοτική Αρχή, την πλειοψηφία? Όχι, δεν θα έλεγα. Όχι, δεν θέλω. Κοιτάξτε, δεν παίζουμε με βήματα πίσω ή μπροστά, το ποιος κέρδισε και ο ποιος και έχασε. Απλώς, εγώ αυτό που είπα στην αρχή, ότι ο Δήμαρχος είναι υπεύθυνος, εγώ τι κατάλαβα χθες. Κατάλαβα χθες ότι όντως είναι υπεύθυνος, ναι, γιατί δεν αποφάσισε χθες. Και είπε ναι, συγκεκριμένα. Ναι. Βλέπουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα και 15 του μηνός θα δούμε το κάνουμε. Για μία ακόμη φορά. Για μία ακόμη φορά έδειξε την υπεύθυνο. Γιατί να σα πω την αλήθεια, κύριε Νατσούλη, εγώ χθες περίμενα ότι η πλειοψηφία θα πάρει. Ήμουν σίγουρος βασικά και διαψεύτηκα ότι θα πάρει την απόφαση να γίνει το πανηγύρι. Αλλά για μία ακόμη φορά είδα την υπευθυνότητα. Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής. Σε κάθαρα πράγματα. Πιστεύετε ότι μπορεί να προεπαγγελματίσουμε. Γιατί η κυρία Γραμμένου μας έλεγε προχθές στην εκπομπή ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το πανηγύρι με κάποιους αυστηρούς όρους και υγειονομικούς όρους για την μεγαλύτερη προφύλαξη. Πιστεύετε ότι μπορούν να μπουν τέτοιοι όροι σε ένα πανηγύρι? Κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο πανηγύρι, το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο της Ελλάδος, προσωπική μου άποψη είναι αυτή, νομίζω ότι είναι δύσκολο να ελεγχθεί ο κόσμος, δηλαδή ο συνωστισμός. Όσον αφορά τους επαγγελματίες, είμαι σίγουρος ότι όντως θα πάρουν τα μέτρα. Λέμε, ας πούμε, με μάσκες υποχρεωτικά, με τους δρόμους μονής κατεύθυνσης υποχρεωτικά για τον κόσμο, χωρίς μπαράκια. Χωρίς μπαράκια το πανηγύρι. Δεν το συζητάμε αυτό. Είμαι σίγουρος ότι ο Δήμος θα πάρει αυτά τα μέτρα. Μάλλον θα προσπαθήσει να τα εφαρμόσει. Θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, κύριε Νατσούλη, από τον κόσμο. Και ο κόσμος όμως δεν πρέπει να δείξει και ο ίδιος μια αυτοσυγκράτηση, δηλαδή να χαρεί και το πανηγύρι, αλλά να μην το. Να το χαρεί. Να μην τρελαθούμε κιόλας. Αλλά να σας πω και το άλλο, κύριε Νατσούλη. Δηλαδή θα κάνουμε μια εμπορπανήγυρη, έτσι. Στην οποία εμείς, όσον αφορά τη λειτουργία της και το θεσμό, δεν το συζητάμε, είμαστε υπέρ, έτσι. Ναι. Να μην θεωρηθεί ότι η αντιπολίτευση δεν θέλει να γίνει το πανηγύρι. Δεν θέλει να γίνει το πανηγύρι για συγκεκριμένους λόγους, υγειονομικούς. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Λοιπόν, από εκεί πέρα, πώς θα γίνει αυτή η εφαρμογή των μέτρων, κύριε Νατσούλη, μπορείτε να μου πείτε εμένα? Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ξέρετε κι εσείς ότι γίνεται ένας κακός χαμός, να χρησιμοποιήσω μια απλή έκφραση. Ναι. Ποιος θα ελέγξει τον κόσμο αυτό, για τους επαγγελματίες? Συμφωνώ ότι θα πάρουν όλα τα μέτρα. Για τον κόσμο, ο οποίος. Η αλήθεια, κύριε Νατσούλη, ξέρετε ποια είναι, ότι ήδη έχουμε χαλαρώσει όλοι λίγο, έτσι. Ναι, να λέμε τα πράγματα με το όνομά. Έχουμε χαλαρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί εδώ πια πάμε σε μια πλειοψηφία του λαού της Καστοριάς που έχει εμβολιαστεί. Ναι. Παλιά μας έλεγαν, κύριε. Ναι. Μισό λεπτάκι. Μας έλεγαν ότι εμβολιαστείτε για να ξαναπάρουμε τις ζωές μας πίσω. Εμβολιάζεται λοιπόν ο κόσμος. Ναι. Και βλέπει ότι και πάλι δεν έχει τις ελευθερίες που θα ήθελε, κύριε Γκαλίτσα. Ναι, αυτό συμφωνώ. Είμαστε εμβολιασμένοι. Δηλαδή, ναι, εμβολιαστήκαμε κιόλας. Μετά, τώρα. Εμβολιαστήκαμε. Ο νομός μας είναι από τους πρώτους νομούς σε εμβολιασμού στην Ελλάδα. Ακριβώς στην Ελλάδα. Αλλά το πανηγύρι και. Πού είναι οι ζωές μας πίσω? Πού είναι οι ζωές μας πίσω? Τις ζωές μας πίσω, κύριε Νατσούλη, θα τις πάρουμε μετά από 2-3 χρόνια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε όλοι εμβολιασμένοι, τηρούμε όλοι τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Από εκεί και πέρα, η άποψή μου, η προσωπική μου άποψη είναι ότι τουλάχιστον και φέτος, για να κάνουμε ένα πανηγύρι πολύ καλύτερο του χρόνου, δεν πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Και του χρόνου θα είμαστε πολύ πιο ευτυχισμένοι, πιστεύω.
και ο Δήμος του Άρους και ο Δήμαρχος, ο οποίος θα συνεχίσει και θα είναι στη θητεία του. Ναι. Και θα τον βοηθήσει, ναι, θα τον βοηθήσει πάρα πολύ καλά. Και να ξέρετε ένα πράγμα, κύριε Νατσούλη, γιατί το βγάλατε και στον Γκάλοπ προηγουμένως, ναι, την συνεργάτη σας, ότι ο κόσμος όντως δεν τελείωσε ακόμα. Τον Γκάλοπ συνεχίζεται μέχρι και, ναι, αύριο το πρωί. Ναι, πολύ ωραία. Επειδή μιλάμε με ανθρώπους στην κοινωνία του Άργους, ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Ναι, μεν αλλά. Δηλαδή, διχασμένος, μάλλον, με συγχωρείτε. Ναι, μεν αλλά. Διχασμένος, ναι, να γίνει το πανηγύρι. Και ο κόσμος του Άργους, μάλιστα. Βέβαια, διχασμένος και ο κόσμος του Άργους. Πολύ... Αυτό που σας λέω, κρατήστε το. Είναι διχασμένος. Και θέλουν και δεν θέλουν, δηλαδή, να το πούμε έτσι, τη λαϊκή. Καταλάβατε. Απ' την άλλη μεριά, ο Δήμος σίγουρα χάνει έσοδα. Τεράστια έσοδα για πολλά έργα. Ναι, αν χάσει και τα φετινά, είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ είναι αστρονομικά νούμερα αυτά. Είναι πάρα πολλά, και καταλαβαίνω και τον Δήμαρχο, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση, ας πούμε, με την οικονομική θηλιά, συσσαγωγικά, στο λαιμό του, χωρίς έσοδα λόγω της πανδημίας. Καταλαβαίνω τον Δήμαρχο ότι αυτή τη στιγμή είναι σε δύσκολη θέση, γιατί θέλει να κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει, και από τη στιγμή που δεν είχε έσοδα πέρυσι στο πανηγύρι. Ναι, βέβαια. Και φέτος στο πανηγύρι. Εγώ προσωπικά τον καταλαβαίνω απόλυτα. Από την άλλη όμως, να μην παίζουμε με την υγεία του κόσμου. Σωστά. Να ρωτήσω όμως το εξής. Είπατε ότι και αποφασίσατε χθες 15 Σεπτεμβρίου να ξανασυνεδριάσουμε για να δούμε την κατάσταση στον νομό. Ποιος θα κρίνει, το έχετε συζητήσει αυτό, κύριε Γαλίτσα, ποιος θα κρίνει εκείνη την ημέρα αν τα επιδημιολογικά του νομού μπορούν ή δεν μπορούν να επιτρέψουν την διενέργεια του πανηγυριού? Δηλαδή, θα έχετε κάποιον καλεσμένο εκείνη την ημέρα, θα αποφασίσετε από μόνοι σας? Ποιος θα σας πει αν τα επιδημιολογικά επιτρέπουν ή όχι? Θα σας απαντήσω αμέσως. Δεν μπορούμε να καλέσουμε κάποιον για να μας πει αν κάνουμε πανηγύρι ή όχι. Υπάρχει οικία η οποία προβλέπει τι προβλέπει. Δεν μπορούμε να καλέσουμε κάποιον. Ούτε μπορούμε να καλέσουμε κάποιον δημοτικό συμβούλιο να πάρει την ευθύνη για το αν θα γίνει το πανηγύρι. Την ευθύνη θα την πάρουμε εμείς. Η επικαιρότητα, επειδή τρέχει, κύριε Νατσούλη, θα δούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε μέρα. Τα ακούμε στα ραδιόφωνα και στη τηλεόραση. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, μιλώντας στην εκπομπή μας εδώ της Καστοριάς, είπε ότι η Καστοριά, με βάση τους εμβολιασμούς που έχει γίνει και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, μπορεί να κάνει πανηγύρι. Πολύ ωραία. Κατάλαβα εγώ, αλλά να ρωτήσω κάτι τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Όσον αφορά εμβολιασμούς, όσον αφορά την Καστοριά. Το νομό Καστοριάς. Το πανηγύρι όμως δεν απευθύνεται μόνο στο νομό Καστοριάς. Δεν μπορούμε να φράξουμε το νομό όλο μόνο για τους εμβολιασμένους του νομού. Μην μπερδευόμαστε. Θα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Οι επισκέπτες είναι από όλη την Ελλάδα. Οι επισκέπτες, κύριε Νατσούλη, οι επισκέπτες είναι από όλη την Ελλάδα. Και από τα Βαλκάνια. Και από τα Βαλκάνια, βεβαίως. Πολύ από την Αλβανία. Ακριβώς. Πάρα πολύ από την Αλβανία. Ναι. Μπράβο, τα ξέρουμε. Οπότε. Με λεωφορεία έρχονται, με τουριστικά έρχονται. Αυτό, νομίζω ότι οι εμβολιασμοί που έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στο νομό Καστοριάς και καλώς έχουν προχωρήσει, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Μάλιστα. Για το πανηγύρι. Άρα λοιπόν, δεν θα έχετε κάποιον ειδικό σε αυτή τη συνεδρίαση, κάποιον επιστήμονα, κάποιον γιατρό, κάποιον του ΕΟΔΗ. Δεν ξέρω, θα αποφασίσετε από μόνοι σας. Εσείς θα κρίνετε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Δήμαρχος φέρει κάποιον ειδικό ο οποίος θα μας μιλήσει λίγο πιο εξειδικευμένα και λίγο πιο εμπεριστατωμένα. Δεν το ξέρω αυτό. Αν το κάνει αυτό, καλό είναι. Νομίζω καλό θα ήταν αυτό. Πάρα πολύ καλό για να μας πει τη γνώμη του. Αλλά έχω την εντύπωση. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν δημοτικός σύμβουλος, πάντα το παίρνω έτσι. Αν ήμουν δημοτικός σύμβουλος, θα ήθελα να ακούσω έναν άνθρωπο. Δεν είμαι. Δεν τα ξέρω εγώ αυτό. Θα ήθελα να ακούσω έναν άνθρωπο να μου εξηγήσει ότι αν το κάνουμε θα έχουμε αυτά, αν δεν το κάνουμε θα έχουμε αυτά. Βεβαίως, αλλά να καταλάβω πριν ψηφίσω τι να κάνω. Ποιος ειδικό θα πάρει το ρίσκο για μετά το πανηγύρι με... Μιλάμε, κύριε Νατσούλη, για 100.000 κόσμο τώρα, έτσι. Φυσικά μιλάμε. Και ίσως και πάνω από 100.000 κόσμο. Δεν μου λέτε, υπάρχει περίπτωση να βγει άνθρωπος ειδικός να λάβει τις ευθύνες για 100.000 κόσμο? Τι να σας πω εγώ, τι να σας πω, κύριε Γαλίτσα. Να σας πω και το άλλο, κύριε Νατσούλη. Ναι. Επειδή είστε δημοσιογράφος και η πληροφόρησή σας πρέπει να είναι πολύ άμεση και πολύ έγκυρη. Ξέρετε ότι ακούγεται να μην ανοίξουν τα σχολεία, να μην ξεκινήσουν τα τοπικά πρωταθλήματα. Πιστεύω να τα έχετε ακούσει αυτά, έτσι? Εντάξει, αλλά όλα θα ανοίξουν. Δεν υπάρχει τίποτα που θα κλείσει φέτος. Αυτό είναι. Εντάξει, έχει... Μακάρι. Δεν θα κλείσει τίποτα φέτος. Και από την άλλη πλευρά, να σας πω και κάτι άλλο, ότι πρέπει σιγά σιγά να έρθουμε στην κανονικότητα, όπως είπε χθες ο Δήμαρχος. Δεν μπορούμε να είμαστε κλεισμένοι. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά δεν αφήνουμε για φέτος λίγο την αντικανονικότητα να πάμε στην κανονικότητα του χρόνου? Τι λέτε εσείς? Πιστεύετε ότι του χρόνου θα πάμε? Πιστεύετε ότι του χρόνου θα γίνει? Η άποψή μου ποια είναι, και γράψτε την αυτή και παίξτε την. Του χρόνου του καλοκαίρι θα είμαστε πάρα πολύ καλύτερα. Μακάρι. Το στόμα σας και στο θα είμαστε στο, θα είμαστε στο 80 με 90% της κανονικότητας προ-κορονοϊού. Μάλιστα. Μακάρι.
Θα τα ξαναπούμε αυτό, γιατί έχουμε απογοητευτεί πάρα πολύ, κύριε Γκάλιτσα. Εντάξει, όλοι απογοητευμένοι, όλοι είμαστε εκνευρισμένοι. Όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο, ναι, από όλα τα επαγγέλματα τα οποία κάνουμε. Επαναλαμβάνω, πολλά ξεκινάνε από αυτό που μας έλεγαν, ότι εμβολιαστείτε και όλα θα πάνε καλά. Και δεν βλέπω, τίποτα πιο αισιόδοξο. Κύριε Νατσούλη, να σας πω κάτι. Και τις μάσκες θα πετούσαμε το Σεπτέμβριο, αλλά το Σεπτέμβριο είναι με μάσκες. Και τις μάσκες θα τις πετούσαμε και πολλά θα κάναμε, αλλά τέλος πάντων. Όλα αυτά, κύριε Νατσούλη, συνηγορούν σε αυτό. Δεν πρέπει και φέτος να γίνει το πανηγύρι. Ωραία. Και του χρόνου θα κάνουμε, όχι πανηγύρι, ολόκληρο φεστιβάλ στο Άργος. Και θα είμαι. Εγώ θα είμαι. Για τρεις χρονιές θα το κάνουμε. Βεβαίως. Και εγώ θα είμαι πρώτος, πρωτεργάτης σε αυτά. Αλλά καλό τον Δήμαρχο, ο οποίος έχει δείξει πάρα σας πω δείγματα σοβαρότητας και υπευθυνότητας, έστω και την τελευταία στιγμή, δεν θα θεωρηθεί τα προς Θεού, έτσι. Αυτό... Ότι ξέρετε οι αντιπολίτες, αυτά τα πολιτικάντικα, ότι έκανε αντιπολίτευση πρόταση και ότι δικαιώθηκε, αυτά από μακριά από μένα και από το συνδυασμό μας. Μακριά. Εντάξει. Ναι. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Εμείς, κύριε Νατσόλη, είμαστε μια αντιπολίτευση με 4 άτομα. Με μηδέν δύναμη δηλαδή, δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα, ούτε πολιτικά όντα είμαστε, δημότες του Άργους είμαστε. Και θα συνεχίσουμε και μετά να είμαστε δημότες του Άργους. Ούτε ιδιοτέλεια έχουμε, πολιτική ιδιοτέλεια εννοώ. Και η συνεργασία μας μέχρι τώρα με τον Δήμαρχο θα είναι άψογη και με το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Γκάλιτσα, καλό τον Δήμαρχο, ναι, να μην το κάνει. Πιστεύετε ότι αυτή θα είναι η απόφαση τελικά, 15 Σεπτεμβρίου πιστεύετε ότι η απόφαση θα είναι ότι να μην γίνει το πανηγύρι, αυτό πιστεύετε? Δεν μπορώ να προδικάσω, κύριε Νατσούλη, για να γίνω μάντη, δεν μπορώ να προδικάσω, ειλικρινά σας μιλάω, αν είχα κάτι στο μυαλό μου θα σας το έλεγα. Δεν μπορώ, κοιτάξτε, να προδικάσω. Σε μια εβδομάδα να μηδενίσουμε τα κρούσματα από τα 20 που έχουμε σήμερα κατά μέσο όρο, αποκλείεται, έτσι, δεν υπάρχει. Εντάξτε, να μηδενίσουμε, να τα μηδενίσουμε, δεν μηδενίζουν τα κρούσματα. Μπορεί να πιέσουν, μπορεί. Εσείς από ποιο όριο και κάτω θα λέγατε το ναι, ας πούμε, κύριε Γκάλιτσα? Δηλαδή, δεν βάζω. Κάτω από τα 10 σε μονοψήφιο, πού θα το βλέπατε ότι... Κοιτάξτε να σας πω, τα 10 σήμερα που μπορεί, ας πούμε, να είναι ένα σημείο αναφοράς, μπορεί να γίνουν αύριο 30. Οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε όριο. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν. Όπως ακριβώς αυτό δείχνει και η επικαιρότητα της υγείας. Σήμερα 10, αύριο 30, μεθαύριο 40, πιο μεθαύριο 5. Δεν μπορούμε τώρα να κρίνουμε από τα κρούσματα. Εμείς κρίνουμε από τη γενική εικόνα της Ελλάδος και της περιοχής μας. Μάλιστα. Καταλάβατε. Άρα, μένει άνω τελεία μετά τη χθεσινή συνεδρίαση. Μένει να δούμε τι θα γίνει στο οριστικό Δημοτικό Συμβούλιο 15 Σεπτεμβρίου. Έτσι, κύριε Νατσούλη, ναι. Λοιπόν, ναι, κύριε Γκάλιτσα, νομίζω ότι σας θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσταν σήμερα μαζί μας να μας πείτε τις απόψεις σας. Και εγώ για την πρόσκληση. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, που έκανε και την πρόταση της ματέωσης, επαναλαμβάνω. Έτσι. Οπότε θα τα ξαναπούμε μοιραία και κοντά στις 15, λίγο μετά, λίγο πριν, για να σχολιάσουμε και την απόφαση. Ίσως λίγο όποτε μετά. Όποτε θέλετε, κύριε Νατσούλη, στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκάλιτσα. Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Είστε καλά, καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.